αρχίσω και σε ποιο σκοπό, για να σου το πω καλέ μου ότι σ' αγαπώ. Τι να σου χαρίσω, να πιστεύεις πια, μόνο μια καρδιά την έχω, μια φτωχή καρδιά. Τι να σου χαρίσω. Όνειρα γλυκά σαν εσάδι με ξυπνούν κι όλα τα πουλάκια στην αυλή μου τραγουδούν. Από που να αρχίσω και σε ποιο σκοπό, για να σου το πω καλέ μου ότι σ' αγαπώ. Από που να αρχίσω. Κορίτσια, γιατί έτσι αργά σήμερα? Είχαμε εξετάσεις. Μπα, άντε τελειώνετε πια. Με το καλό και στους γάμους. Ευχαριστούμε. Ξαδερφούλα μου. Πες τους να ανέβουν λοιπόν. Να, όχι, όχι. Τότε τι ξαδερφούλα μου λες? Γεια σου. Γεια σου. Κύριε Λοχαγιά, για το χωριό πάτε? Μάλιστα, δεσποινής. Καλά, δεν μας παίρνετε. Ευχαρίστω. Αλλά η συμμαθήτριά σου έχει διαφορετική γνώμη, όπως βλέπω. Ορίστε, ανέβητε. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να περπατήσω. Λοιπόν, Λαζάρου, πάρτα, ξεχώρισε τα και συντάξει τις μονάδες. Ήρθε η διαταγή. Πάρε τα κύριε Φαγιά, στο τραπέζι είναι. Κατραπά καφέ. Με συμπαθάς τη Λοχαγία, αλλά... Για τι πράγμα? Θέλω να πω η κοπέλα. Αυτά στα κατραπά και κατάλαβα τη σου εξαδερφούλα σου είναι. Κύριε Λοχαγιέ, τα κορίτσια εδώ πέρα, ξέρετε, ιδίως η Μαρία που είχε έναν πατέρα. Μαρία τι λένε? Μαρία. Κύριε Λοχαγιέ, ωραίο κορίτσι, Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας? Κέρα το βερνικόμενο Βασίλης ο Κοψομίχαλος με το όνομα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Θέλω να πω δηλαδή να ανέμπαινε στον τύπη κοπέλα και το μάθει να τσεκόβει τα πόδια. Καλά που δεν μπήκε τότε. Μα δεν μου λες. Αυτό γίνεται κάθε μέρα με το σχολείο. Αυτό. Βλέπεις το χωριό έχει λεωφορείο το πρωί και το βράδυ μόνο. Έτσι οι κοπέλες ανεβαίνουν στο χωριό με τα πόδια. Ο πατέρας της θέλω να πω. Καλά, καλά, κατραπά, δεν με ενδιαφέρει αυτός ο κύριος. Ω, καταφωνή. Τι είναι? Ο Κατσομίχαλος, ο κύριος, εδώ. Καλημέρα, κύριε Ροκαλή. Καλημέρα σας. Ήρθα να διαμαρτυρηθώ. Για ποιο πράγμα? Θα το αντιληφθείτε και μόνος σας, αν έρθετε σαν το σπίτι μου. Στο σπίτι σας? Ναι, δεν είναι μακριά, εδώ, δύο βήματα, να ξέρει το παιδί. Ναι, κύριε Ροκαλή, εδώ κοντά είναι, πίσω από τα μαγειρία. Για αυτά τα μαγειρία πρόκειται. Παρακαλώ, κύριε Ροκαλή. Ελάτε, θα το διαπιστώσετε και μόνος σας. Ελάτε σαν εκεί. Ωραία, αφού επιμένετε, πάμε. Και δεν σας άρεσε. Πείστε και το δείτε. Γυναίκα, φέρε μέσα ένα κύριο να πιούμε εδώ με τον κύριο Λοχαγό. Και στείλε μας κύριε Μεζέ. Όχι, δεν ανάγκη.
Α, όχι. Θα μπει στο σπίτι μου και θα πιει ένα ρακί. Είναι τακτό. Κοίταξε, Χάλα. Τι νερά είναι αυτά. Από το μαγείο σας. Πόσες φορές σου το είπα. Πρέπει να ανοίξετε ένα χαντάκι να πάνε τα νερά πέρα. Τίποτα. Καλά, θα πω να τα μεταφέρουν τα μαγειρία. Αν το κάνεις αυτό, Κιλοκαγέ, θα με υποχρέσεις πολύ. Α, να έχει κόρη μου. Ο Κιλοκαγός. Κωνσταντινίδης. Χάρηκα πολύ, ρε σπίτι. Άντε, βέβαια. Στην υγεία σας. Και το άλλο. Προχθές ήταν αυτά τα σκαρφαλωμένα να πάω στη μάτρα να πειράει το σπίτι. Καταλαβαίνω. Αύριο κιόλας θα φύγουν τα μαγειρία. Και τώρα θα μου επιτρέψετε. Κάτσε να πάρεις ένα μεζίνι. Όχι, όχι, αποκλείεται, γιατί έχω πολλή δουλειά, ξέρετε. Αντίο σας. Καλά. Γιατί εσύ και όχι η μάνα σου. Δεσπίνης Μαρία. Καλημέρα σας, κύριε Λοχαγέ. Πώς από εδώ σήμερα. Ήρθα να πάρω το απολυτήριό μου. Και πού πάτε τώρα. Στο πρακτορείο για το λεωφορείο. Στο χωριό πάω, αν θέλετε. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Μα γιατί. Ο ίδιος ο πατέρας σας μας είστε. Ο πατέρας μου δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Έπειτα δεν θέλω να του δώσω καμία αφορμή. Καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε όμως να μου αρνηθείτε να σας προσφέρω ένα γλυκό. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Μα γιατί. Το πω πως έφυγα το ποτό σας. Από αυτά που μου είπατε, βγάζω το συμπέρασμα ότι ο πατέρας σας αγαπάει πολύ. Πολύ. Μόνο που η αγάπη είναι λίγο τυραννική. Τυραννική? Δεν λέτε τίποτα. Δεν με αφήνει να αργήσω ούτε ένα λεπτό. Όταν αγαπάει κανείς πολύ, η αγάπη του λέγεται τυραννική. Μαρία. Θέλω να σε ξαναδώ. Θα χάσω το λεωφορείο. Πολύ η μητέρα μου να σε γνωρίσει. Την Κυριακή μετά τη λειτουργία θα σε περιμένω. Εκεί στα μπέλη σας. Μαρία, θα περιμένω. Δικηγόρος δικόνει τα 50. Έτσι. Ο γιατρός όμως